Σε φθινοπορεινό πλέον σκηνικό συνεχίζει η θεατρική ομάδα Σκάρμη τους μοναδικούς περιπάτους σε γραφικά σημεία του Ρεθύμνου. Μέσω ακουστικών κεφαλής, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μουσική και τις αφηγήσει με το φυσικό τοπίο και την ανάγκη τους για μία βόλτα, που θα τους προσφέρει όσα εκείνη τη στιγμή έχουν ανάγκη μακριά από τους καθημερινούς περισπασμούς. Ποια είναι αυτή η ανάγκη που μας οδηγεί να βγούμε έξω να περπατήσουμε. Ε, γιατί τι θέλουμε να ξεχάσουμε, τι θέλουμε να αφήσουμε πίσω, ε... Το περπάτημα μας βοηθάει, ας πούμε, μας αποτοξινώνει από τις δυσάρεστες σκέψεις. Ε, όταν περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε πούμε, ένα δέντρο, μας πάει κάπου αλλού η σκέψη μας. Ε, όταν βλέπουμε ένα γκράφιτι στον τοίχο, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Δηλαδή, μας επηρεάζει το περιβάλλον στο να αλλάξει αυτό που σκεφτόμαστε. Οπότε, να αποσυμφοριστούμε, ρε παιδί μου, από αυτό που μπορεί να νιώθουμε και έχουμε την ανάγκη να βγούμε να περπατήσουμε. Οι συμμετέχοντες στον μουσικό αφηγηματικό περίπατο μοιράζονται σιωπηλά τι σκέψεις τους και βιώνουν όλοι μαζί μια μοναδική εμπειρία. Μέσω μια αφήγηση, εμπνευσμένη από σύγχρονε καθημερινέ σκέψει ανθρώπων, σε συνδυασμό με λογοτεχνικά κείμενα από το ένθετο κοντέινερ τη ελευθεροτυπία. Ο τερματισμό τη Βόλτα πάντα συμπίπτει με το ηλιοβασίλεμα κάτω από το κάστρο τη Φορτέτζα στο Ρέθμνο. Ο περισσότερο κόσμο συνδέεται, γιατί όλα τα κείμενα ε, είναι σαν. Η ιδέα είναι, ρε παιδί μου, ότι υπερπατά με ακολουθεί και είναι σαν να ακού τη σκέψη μου. Είναι δηλαδή σαν να ακού τη σκέψη ενό ε, σύγχρονου Έλληνα. Ενό ανθρώπου νέου που ζει σε αυτή τη χώρα, βιώνει όλα αυτά που βιώνει, τον επηρεάζουν με τον τρόπο που τον επηρεάζουν, σου χαλάνε σου φτιάχνουν την καθημερινότητα. Οπότε έχεις ή δεν έχεις ανάγκη για μία βόλτα περισσότερες ή ξέρεις φορές.